Ναι, για μας είναι ένα καινούριο ξεκίνημα. Σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για την ομάδα, μια μεταβατική περίοδος. Αλλά παρόλα αυτά καταφέραμε στο τέλος, κατεβάσαμε την ομάδα έστω και στην Α2 με πολύ νέα παιδιά, με μια καινούργια συνεργασία με τον Εργοτέλη και με τα δικά μας τα παιδιά, ώστε να παρουσιάσουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο στην Α2. Ναι, τον Αντώνη το Φραγκάκη, το συνάντησα πριν λίγο, τον επισκέφθηκα στο Κλίνικ. Αναρρώνει αυτή τη στιγμή, η υγεία του πάει πολύ καλά. Θα είναι ο προπονητής της ομάδας, εκτός αν συμβεί κάτι άλλο και το απαγορέψουν οι γιατροί και δεν μπορεί, ας πούμε. Θα τον έχουμε μαζί μας, μας παρακολουθεί, αυτό είπαμε και πριν λίγο. Θα προωρηθούμε τώρα με τον Ευθέτη τον Αθανασάκη για 3 εβδομάδες και ανάλογα την πορεία της υγείας και την αποκατάσταση που θα έχει ο Αντώνης, θα δούμε πώς θα προωρηθούμε στο μέλλον. Ναι, είναι μια μεγάλη συνεργασία που ξεκίνησε ο αθλητικός όμιλος Δαμάστας με μια ιστορική ομάδα, όπως είπες. Σίγουρα οι εγκαταστάσεις του Μαρτινέγκο και η ποιότητα των παιδιών του Εργοτέλη που έρχονται από τις ακαδημίες ήταν ορισμένα από τις αιτίες που μας έφεραν εδώ πέρα. Οι πολύ καλές σχέσεις που έχουμε με τον Εργοτέλη και ειδικά τώρα με τον πρόεδρο του Γιώργου Πολυκονάκη, που είμαστε συνεργάτες πάρα πολλά χρόνια, βοηθήσαν σε αυτό το κομμάτι και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Σίγουρα και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να βοηθήσουμε αυτό το κομμάτι του Εργοτέλη με μια αγαστή συνεργασία.